Πάμε. Λοιπόν, φίλε μου, είμαι 91 χρονών και μέχρι την περιοχή τη Σάμπης έχω κάνει στα ντάρτικα την κατοχή 41-44. Είμαι μια χαρά, περνάω καλά, έχω δύο λεβέντες αγόρια και 3-4 εγγόνια, έχω μια γυναίκα που με βοηθάει και με εξυπηρετεί απόλυτα και σαν σύντροφος, αλλά και σαν, πώς να πει κανείς, έχω μεγάλη φροντίδα από τη γυναίκα μου. Κατεβαίνω στη Σάμη μέρα παραμέρα, πίνω το καφεδάκι μου σε αυτό το μαγαζί που είναι καθαρό, φτηνό και καλό. Έχει δηλαδή περιποίηση πολύ καλή. Πού μένετε τώρα εσείς? Τώρα μένω έξω από τη Σάμη, έχω φτιάξει ένα σπιτάκι 2,5 χιλιόμετρα. Το λένε Γκριζάτα. Γκριζάτα. Εκεί γεννήθηκατε? Γεννήθηκα εκεί. Πήγα στην Αθήνα και έμεινα 78 χρόνια. Για την Αθήνα πότε φύγατε από εδώ? Το 1934, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να την είχα βγάλει το δημοτικό σχολείο. Ναι. Και πήγα στην Αθήνα και από τότε έμεινα στην Αθήνα και μέσα στα πλαίσια της εθνικής αντίστασης ήμουν υπεύθυνο προστασίας των Εβραίων στο κέντρο της Αθήνας. Είχα πάρα πολλούς και προωθούσα περισσότερο στο βουνό για να γλιτώσουν από την οργή των Γερμανών. Να σας ρωτήσω κάτι. Στην Αθήνα με τι ασχοληθήκατε μετά? Στην Αθήνα δυσκολεύτηκα να βρω εργασία, διότι λόγω που είχα ανακατευτεί με την αντίσταση τα χρόνια εκείνα δεν μπορούσαμε να βγούμε ούτε να βγούμε για σκουπιδιαρέι, που λένε, με συγχωρείτε για την πράσινη σκουπιδιαρέι, αλλά καθαριότητος. 35 χρονών έβγαλα το πρώτο μεροκάματο. Μετά πήγα σε μια εταιρεία που είχε ήδη γραφικών τεχνών, φακελοποιία κλπ. Με κράτησε 27 χρόνια. Με τη δικτατορία και το 67 έφυγα και πήγα στη Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και έκανα όλη τη δικτατορία. Εκεί δουλέψατε σαν μετανάστη? Ναι, μετανάστη, ναι. Αλλά ήταν ένα κρατήδιο που αυτός ο Γερμανός ήταν νομάρχης και ήταν φιλέλληνας. Και μας προστάτευε όλους τους Έλληνες, τους προστάτευσε και τους έβαλε σε εργασίες και τους έδινε και καταλήμματα για να μεθούν. Έφερε την οικογένειά τους όποιος ήθελε. Πέρασα πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Παρόλα που τέλος πάντων είχα ενδιασμούς για τους Γερμανούς, τώρα δεν ξέρω. Ήταν η περιοχή, δεν ξέρω. Ποιο κρατήδιο ήταν, θυμάστε? Ήταν μια περιοχή του, λεγόταν εκείνο Έρμπαχ, μια νομαρχία ο Έρμπαχ, αλλά ήταν μεταξύ ο Φραγκούρτης και του Γκάρντ. Μετά τη δικτακτορία επιστρέψατε πάλι πίσω? Γύρισα πίσω, έκανα μια δική μου δουλειά, βιοτεχνία, πέρασα πολύ καλά, έβγαζα λεφτάκια, είσαι η οικογένειά μου, μια χαρά. Και τώρα ακόμα εδώ που μιλάμε, είμαι πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Θα ρωτήσω κάτι, τη σημερινή κατάσταση πώς τη βλέπετε, πώς τη βιώνετε? Μην με ρωτάς, αφέντη μου. Όταν ακούω για την κατάσταση, με πιάνει ένα τριχύλα. Βγάζω φουσκάλες. Διότι κανείς δεν περίμενε ότι ο ελληνικός λαός θα έχει τέτοια τύχη. Τύχη δηλαδή να πει κανείς. Και είναι σκεμμένος. Μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση που δηλαδή βλέπεις ένα στο δρόμο και του λες, βαριέσαι να του πεις καλημέρα, αν πρέπει να του πεις καλημέρα ή όχι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ίδια σε ένα τσιγάνι είμαστε όλοι. Σε ένα τσιγάνι, είτε είναι νοικοκυρέοι, είτε είναι ταλέποροι, είτε είναι πεινασμένοι. Μια τύχη έχω μόνοι μας. Μέσα τσιγάνι είμαστε όλοι. Γιατί και να θέλει κανείς να σε βοηθήσει. Σκέψτε ότι άμα στο δώσει ένα, αύριο δεν θα έχει εκείνος. Διότι βλέπει την κατάσταση ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Μόνον αν αλλάξει μια άλλη πολιτική ή μπει κάποιος, αλλά δύσκολα. Άκουσε φίλε, δεν υπάρχουν πατριώτες σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κολομπήσουν, τίποτα. Σε βλέπουν, πας κάπου σε ένα μαγαζί και σε βλέπει για χιλιάρικο. Και οι ντόπιοι εδώ δεν έχουν καλή πολιτική. Και ξένοι που έρχονται δεν τους λέγονται ως τουρίστες ή επισκέπτες. Του λέει τώρα πρέπει να πάρω να δώσω
νόσημα είναι. Αν του πάρει το χαρτιλίκι. Α, δεν βγαίνει. Του βλέπουν σαν χρήμα μόνο δηλαδή. Του βλέπει μόνο σαν χρήμα. Μόνο είναι σαν χρήμα. Το έχει ρίξει ο κόσμος περισσότερο γιατί ξέρει τι γίνεται. Είναι και το άλλο πράγμα. Έχουν και δίκιο. Διότι εδώ στην Κεφαλονιά, εδώ στην περιοχή μας, είναι 2-3 μήνες ο τουρισμός. Ο τουρισμός και προσπαθούν να βγάλουν τα έξοδα οι άνθρωποι. Δεν τους εκμεταλλεύονται. Αλλά τους περιμένουν να. Κατάλαβα. Η μικρή περίοδος αναγκάζει τον κόσμο. Να βγάλει το χαρτιλίκι. Να βγάλει το χαρτιλίκι. Δεν έχω τίποτα άλλο να ασχοληθώ, διότι υπάρχουν κάτι καταστήματα, κάτι καφέ μπαρ κλπ. Που είναι η περίοδος καλοκαιρινή. Το χειμώνα ούτε οι άλλοι δεν μπορεί να μαζέψουν. Γιατί είναι μεσολόγους. Εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε ωραίο πράσινο. Αέρα καθαρό, καθαρή θάλασσα. Όποιος είναι για να θέλει να έρθει εδώ, θα έρθει μόνο για να ξεκουραστεί, να ανανεωθεί. Διότι το οξυγόνο της Κεφαλονιάς είναι τα έλατα πάνω που είναι γιατρικό. Είναι γιατρικό. Όποιοι θέλουν, έρθουν στην Κεφαλονιά. Ωραία. Από τα παιδικά σας χρόνια εδώ στην Κεφαλονιά, τι θυμάστε? Αξιάρης. Προπολεμικός, επεινάγαμε όλα τα παιδιά. Ξυπόλυτα με τα ρουχάκια. Δηλαδή, από το ένα χωριό πήγαινε στο άλλο με τα πόδια και έπαιρνε και έτρωγε σε ένα κουρκούτι το λεγόμενο και αν είχες και λίγη σταφίδα μαύρη να βάζεις μέσα ήταν ό,τι έπρεπε. Δεν υπήρχε ζωή προπολεμικό στην Κεφαλονιά γιατί το 50% ήταν κλινοτρόφοι και το άλλο 50% ήταν σκαφιάδες. Δεν έφτανε. Εγώ θυμάμαι τότε πήγανε και σκάβανε για να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί να τρέχουν τα παιδιά τους. Ήταν μεγάλη δυστυχία προπολεμικό στην Κεφαλονιά. Πότε έστρωσε η κατάσταση οικονομικά? Κοίταξε να δεις. Ποτέ δεν εμφανίστηκε μια καλυτεροσύνη για τον εργάτη, για τον ταλέπρο, για τον υπάλληλο κλπ. Όχι, κοιτάγανε να εκμεταλλευτούν και τους εργάτες και τους υπαλλήλους, τα πάντα, να τους εκμεταλλευτούν. Εγώ δεν θυμάμαι, να σου πω. Παρόλα που μετά όταν έκανα τη δική μου εργασία είχα μια ευχέρεια. Οικονομική άνεση. Οικονομική άνεση. Παρόλα αυτά διαφορές δεν έβλεπα. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Υπήρχε μια αβεβαιότητα. Ναι. Μια αβεβαιότητα. Φοβόσουν να δώσεις στο συγγενή σου, στο φίλο, στο γειτονά σου 10 δραχμές γιατί φοβόσουν να μήπως θα πέσουν ύψουνε, δεν έβλεπε προοπτική. Ναι. Ήταν ένα μεροδούλι που λέγανε μεροφάι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία να έχετε και δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.